Δόντια Λύκου κόντεψε να βγάλει φέτος το αρνί, αν και κυρίως ο ανταγωνισμός συγκράτησε τις τιμές προτού εκτιναχθούν στα ύψη. Πάντως, συγκριτικά με πέρυσι, οι τιμές στην κυρκυριακή αγορά ήταν αυξημένες 1 με 2 ευρώ το κιλό, τόσο στο αρνί όσο και στο κατσίκι. Η κίνηση και σήμερα παρέμεινε αυξημένη, ενώ μέχρι και αύριο, Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι, οι καταναλωτές θα κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Το εορταστικό τραπέζι θα είναι γεμάτο φέτος ή λίγο πιο περιορισμένο? Από την τσέπη εξαρτάται. Ναι. Από την τσέπη του καθενός. Και από την υγεία. Πώς έχετε φέτος τις τιμές? Ανεβασμένες, κορίτσι μου, πολύ. Άρα έχετε περιορίσει λίγο κάπως τα ψώνια σας ή θα είναι πλούσιο το τραπέζι σας? Για φέτος θα είναι πλούσιο, πιστεύω. Αρνί ή κατσίκι προτιμήσατε? Πάντα αρνί. Αρνάκι, αρνάκι. Η τιμή πώς πήγε, πώς ήταν φέτος? Είναι ανεβασμένη. Είναι. Παιδιά, όλα είναι ανεβασμένα. Προσιτές. Δεν είναι κάτι διαφορετικό ή πιο ψηλά από άλλες φορές. Προσιτές. Όπως και να έχει, ο Έλληνας που είναι καλοφαγάς θα γεμίσει το τραπέζι του και φέτος. Ασφαλώς, ασφαλώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο φτωχός και ο πλούσιος το ίδιο θα φάνει. Μην φοβάστε. Ο Έλληνας στο πασχαλινό τραπέζι πάντα το έχει. Δύο άτομα είμαστε και λίγο βούτυ πήρα εγώ και καμία μπουρζόλα. Εντάξει, τύπου. Νορμάλ, καλά είναι και αυτά. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Για δύο άτομα. Τις τιμές πώς τις βλέπετε? Εντάξει, τι να πω το. Λίγο τσιμπημένες. Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά. Όχι, εντάξει, λίγο για το καλό. Για το καλό εντάξει, για το καλό μια χαρά. Προτιμήσατε για το πασχαλινό τραπέζι αρνάκι ή κατσικάκι? Και αρνάκι και κατσικάκι θα πάρω. Που τα παιδιά, μία θέλει αρνί, μία δεν θέλει. Όλοι θέλει κατσίκι, έχουμε όρεξη αύριο. Να είστε καλά. Το τραπέζι θα είναι γεμάτο φέτος, Εμείς είμαστε 13 άτομα τώρα, για την ώρα που μιλάω. Άρα, θέλοντας και μη πλούσιο το τραπέζι. Πλούσιο, πλούσιο. Ναι. Ναι, τις τιμές πώς τις είδατε? Εντάξει, δεν από για τιμές. Όπως είναι όλες, όλα τα μαγκαζιά το ίδιο είναι, το ίδιο. Έχετε κάνει τα ψώνια σας για το πασχαλινό τραπέζι? Ναι, βεβαίως. Πώς είδατε φέτος τις τιμές? Ακριβά. Στα αμνοερήφια? Και εκεί ακριβά τα βρήκα, ναι. Αρκετά. Αλλά ωστόσο, αρκετά. Πάντα φροντίζουμε το ένα γιορτινό τραπέζι να είναι... Καλά, πάντα. Ό,τι μισθούς παίρνουμε, τους δίνουμε όλους. Φεύγουν εκεί για να περάσουμε τη μέρα του Πάσχα.